Ειδικότερα δεν φορολογούνται, 1. Αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτησης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης και επίδομα βιβλιοθήκης. Οι αμοιβές αυτές δεν θεωρούνται εισόδημα επειδή καταβάλλονται προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που πραγματοποίησε για λογαριασμό της υπηρεσίας του. 2. Η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης οχήματος που καταβλήθηκε σε εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων και οι οποίοι χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ντελιβεράδες. Η αποζημίωση αυτή δεν θεωρείται εισόδημα επειδή καταβάλλεται προκειμένου ο εργαζόμενος να αποζημιωθεί για τα έξοδα που πραγματοποίησε για λογαριασμό της υπηρεσίας του. 3. Το επίδομα που χορηγήθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. 4. Το επίδομα στέγασης, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΑΡ, 1 του άρθρου 3 του ΝΗ. 4.472 δισχιλιοστά 17 θεσπίστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας και το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΑΡ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος. 5. Οι παροχές που χορηγεί και διαχειρίζεται ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΠΕΚΑ, Α, τα έξοδα κηδείας, Β, οι παροχές και οι υπηρεσίες του λογαριασμού αγροτικής εστίας. 6. Το επίδομα κίνησης για τους παραπληγικούς, τους τετραπληγικούς και τους ακροτηριασμένους. 7. Το διατροφικό επίδομα για τους νεφροπαθείς, τους μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και τους αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ύπατος. 8. Η οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά αναπηρία. 9. Η οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση. 10. Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακροτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του δημοσίου. 11. Η ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική ανεμία, μεσογειακή δρεπανοκυταρική μικροδρεπανοκυταρική κάπα. Η συγγενή αιμορραγική διάθεση, αιμοροφιλία κλπ, σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, AIDS. 12. Η οικονομική ενίσχυση κοφών και βαρύκων ατόμων. 13. Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης. 14. Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. 15. Η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους. 16. Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής για ανασφάλιστους υπερήλικες. 17. AIDS εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών. Γ. Η κάρτα μετακίνησης πολυτέκνων. 18. Το επίδομα ομογενών προσφύγων. 19. Οι έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Επιδόματα απολύτως αφορολόγητα, επίσης, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης ούτε συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα αλλά πρέπει να περιληφθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών που θα υποβάλουν οι φορείς χορήγησης των ποσών αυτών στην Α. ΑΔΕΛΤΑ ΕΕ και συνακόλουθα θα πρέπει να δηλωθούν είτε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις είτε με τροποποιητικές δηλώσεις παρελθόντων ετών, επειδή καταβλήθηκαν ως αναδρομικά.
πρόκειται για τα ακόλουθα ποσά: 1. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2019 σε στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολογία καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών, τα οποία δεν είχαν αποσταλεί με το αρχείο βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2018 αλλά αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2018. Τα ποσά αυτά πρέπει να δηλωθούν από τους φορολογούμενους που τα έλαβαν, ως αναδρομικά, με τροποποιητικές δηλώσεις φορολογικού έτους 2018. 2. Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΒ, ΕΤΑΠ μέσα μαζικής ενημέρωσης, ΓΕΝΕ, τα ποσά αυτά πρέπει να δηλωθούν από τους φορολογούμενους που τα έλαβαν, ως αναδρομικά, με τροποποιητικές δηλώσεις τα έτη τα οποία αφορούν. 3. Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που καταβλήθηκε εφάπαξ στους δικαιούχους μέσα στο έτος 2019 προκειμένου για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Το ποσό αυτό δεν έχει τα ενοιολογικά χαρακτηριστικά και δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν φορολογείται και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίου και γι' αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στη φετινή φορολογική δήλωση από κάθε φορολογούμενο που το εισέπραξε το 2019. 4. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων που καταβλήθηκε στους δικαιούχους μέσα στο έτος 2019. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και περαιτέρω απαλλάσσεται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Το επίδομα αυτό δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.